Το θέμα είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των μάλλον καλοήθων παθήσεων του μαστού. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και μας απασχολεί ως Bayrat 3. Καλό είναι να θυμηθούμε τι είναι το Bayrat. Στην ουσία είναι η ακροστοιχίδα του Breast Imaging and Reporting Data System, δηλαδή αποτελεί ένα λεξικό που εκδίδεται ετησίως. Τελευταία έκδοση του 13 είναι αυτή που είναι στη φωτογραφία, που έχει μέσα τυποποιημένη ορολογία και αναφέρεται στο πώς πρέπει να περιγράφονται τα ευρήματα στις εκθέσεις απεικόνησης. Μαστογραφία, περιχογράφημα και μαγνητική. Ο σχεδιασμός του αρχικά ήταν για να κωδικοποιήσει την περιγραφή, να την ομογενοποιήσει και βάσει αυτού να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα έκφρασης και να διευκολύνει και τις διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων εσωτερικά για τους διάφορους απεικονιστές αλλά και για όσους ασχολούνται με το όλο θέμα του μαστού. Τελικός χαρακτηρισμός της εκθέσης, όπως συστήνεται να γίνεται, έχει στόχο την υπόδειξη μιας συγκεκριμένης αντιμετώπισης, ένα λίγο λεπτό θέμα που θα το θίξω και αργότερα. Το Bayrat είναι δημιούργημα του Αμερικάνικου Κολέγιου των Ακτινολόγων σε συνεργασία με διάφορους άλλους φορείς αμερικάνικους, δηλαδή τους παθολογονατόμους, το ιατρικό σύλλογο, τον Αμερικάνικο, το CDC, τους χειρουργούς, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Είπαμε λοιπόν ότι είναι τυποποιημένη ορολογία και μεθοδολογία με κωδικοποίηση περιγραφές που θα πρέπει, όπως είναι δομημένο, να δείχνει την ένδειξη του ελέγχου, να κάνει μια κουβέντα για τη σύσταση του μαστού, για τα συγκεκριμένα ευρήματα, να συγκρίνει με προηγούμενους απεικονιστικούς ελέγχους, να κάνει μια συνολική κατηγοριοποίηση και από εκεί και πέρα δίνει κάποιες οδηγίες χειρισμού και προτείνει και επικοινωνία με τους κλινικούς γιατρούς σε περίπτωση που κάτι δεν ταιριάζει στο όλο σύστημα. Η υπόδειξη συγκεκριμένης αντιμετώπισης, όπως είπα και πριν, είναι κάτι που θα το κουβεντιάσουμε. Όταν λέμε τυποποιημένη ορολογία και κωδικοποίηση στις περιγραφές, χωρίς να θέλω να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες, υπάρχει οδηγός, υπάρχουν τέλος πάντων παράγραφοι που πρέπει να γίνεται τόσο στην μαστογραφία, που βλέπετε αριστερά, όσο και στο περιχογραφικό έλεγχο και στη μαγνητική, για την οποία δεν έχω τώρα τον πίνακα. Μιλάει για τη σύσταση του μαστού, για την περιγραφή των ογκόμορφων επεξεργασιών, για τις ασυμμετρίες, για τις διαταρχές αρχιτεκτονικής, για τις αποτιτανώσεις, κυρίως στη μαγνητική, αλλά και στο υπερηχογράφημα. Και στο υπερηχογράφημα, επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές, να τονίσω ότι θέλει περιγραφή του αν είναι μέσα ή έξω στον όγκο, από τον όγκο ή αν είναι ενδοπορικές, μόνο αυτό. Και διάφορα συνοδά ευρήματα ή ειδικές καταστάσεις. Μην μπούμε τώρα τελείως σε αυτά. Επικεντρώνουμε την ομιλία και θέμα της οποίας εξάλλου είναι το Bayrat 3, δηλαδή η κατηγορία των μάλλον καλοηθών βλαβών, όπου θα πρέπει να το ποσοστό της κακοήθειας να είναι λιγότερο του 2%. Βέβαια, το να είναι λιγότερο του 2% προκύπτει από έναν έλεγχο αυτών των πραγμάτων και δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξέρεις πριν το χαρακτηρίσεις. Πιθανώς καλόηθες έβριμα, λοιπόν. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα έβριμα το οποίο δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά της καλοήθειας. Και όπως είπαμε, η πιθανότητα να είναι κακό πρέπει να είναι μικρότερο από το 2%. Εννοείς όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά. Όλα. Δεν έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά καλοήθειας, σωστά. Την εννοούσα, ναι. Δεν είναι το τυπικά καλόηθες έβριμα, αλλά σίγουρα δεν είναι το κακό. Μαστογραφικά αναφέρεται στο μη ψηλαφυτό περιγεγραμμένο έβριμα στη μαστογραφία αναφοράς. Δηλαδή, στην πρώτη μαστογραφία, ένα μη ψηλαφυτό περιγεγραμμένο έβριμα. Μια εστιακή ασυμμετρία στο παρένχυμα,
που αναλύεται μερικώς την εντοπιστική λήψη, ή μια μεμονωμένη ομάδα αποστικτές αποτιτανώσεις, αυτό δηλαδή που λέμε μία ομάδα μικροαποτιτανώσεων. Ένα μη ψηλαφυτό περιγεγραμμένο, μια εστιακή ασυμμετρία όπως είπε προηγουμένως και μια ομάδα στικτών αποτιτανώσεων. Υπερηχογραφικά τα αντίστοιχα είναι ένα τυπικό ειναδένωμα, μια μεμονωμένη επιπλεγμένη κύστη ή μια ομάδα από μικροκύστες. Ο χαρακτηρισμός παράψη 3 δεν σημαίνει εύρημα με ύποπτα χαρακτηριστικά. Αν το εύρημα είναι αμφιλεγόμενο, ακαθόριστο ή προβληματικό, τότε είναι παράψη 4. Σε μια τέλεια ιατρική κοινωνία δεν θα υπήρχε Bayer's 3. Αυτό όμως είναι αδύνατο πρακτικά, αλλά έχει υπολογιστεί ότι αυτοί που κάνουν τις απεικονίσεις και τις χαρακτηρίζουν σε αυτή την κατηγορία δεν πρέπει να τοποθετούν ευρήματα Bayer's 3 πάνω από 7% των απεικονίσεων. Όμως, όπως βλέπουμε πολλές φορές, το ποσοστό του Bayer's 3 που χαρακτηρίζει τις διαγνώσεις παρουσιάζεται πολύ μεγάλο ή αρκετά μεγάλο. Αυτό γίνεται γιατί για κάποιους αποτελεί μια γκρίζα ζώνη, οπότε σε αμφιβολίες διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα άλοθη ή ως εύκολος χαρακτηρισμός. Συχνά ο περαιτέρω έλεγχος που αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε για την επιβεβαίωση την αλλαγή αυτού του χαρακτηρισμού είναι επιβεβλημένος. Αν λοιπόν από αυτόν τον επιπλέον έλεγχο προκύψει Bayer's 2, παρακολουθείτε. Αν ανέβει το Bayer's, σίγουρα έχει χειρουργική αντιμετώπιση και δεν κουβεντιάζουμε πολύ παραπάνω. Μερικά πράγματα στα οποία πρέπει να έχουμε προσοχή. Αν υπάρχει αμφιβολία μεταξύ της χρήσης του Bayer's 2 ή του Bayer's 4, τότε το εύρημα είναι Bayer's 4. Στον πληθυσμιακό έλεγχο, στο screening, υπάρχουν πολύ οργανωμένες προτάσεις, δεν είναι κανόνας, αλλά υπάρχει μεγάλη τάση να μην χρησιμοποιείται ποτέ το Bayer's 3. Αν σε αυτόν που κάνει screening το εύρημα δεν είναι ξεκάθαρο σαν Bayer's 2, τότε να το χαρακτηρίζει Bayer's 0 και να συνεχίσει τον έλεγχο. Στις τελικές διαγνώσεις, αυτές δηλαδή που είναι λίγο πιο προχωρημένες, εάν χρειάζεται περαιτέρω απεικόνιση, τότε πάλι να μην δίνεται Bayer's 3. Όταν τώρα ένα εύρημα έχει χαρακτηριστεί Bayer's 3 και έχει διατηρηθεί, δεν έχει χειρουργηθεί και ξαναχαρακτηρίζεται Bayer's 3 με αυξημένο μέγεθος ή επέκταση, τότε είναι λάθος και πρέπει να χαρακτηρίζεται Bayer's 4. Επίσης, στο Bayer's 3 δεν ταιριάζει σύσταση για μαγνητική. Αν υπάρχει αμφιβολία και χρειάζεται να γίνει έλεγχος με μαγνητική μαστογραφία, τότε το εύρημα δεν είναι Bayer's 3. Κάθε μετεμνοπαυσιακός μαστός που αναπτύσσει οτιδήποτε άλλο από αγκιακές αποτιτανώσεις θέλει την προσοχή μας. Δεν ταιριάζει Bayer's 3 σε νέο εύρημα μετεμνοπαυσιακά που δεν είναι αγκιακή αποτιτάνωση. Επίσης, σε μαστό με ιστορικό καρκίνο πάλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Bayer's 3. Όπως γίνεται κουβέντα, οποιοδήποτε διαγνώστης ή αυτός που έρχεται σε επαφή με απεικόνιση, με μικρή εμπειρία που μπορεί να συνδυάζεται με μικρό όγκο απεικονίσεων, καλό είναι να μην χρησιμοποιεί τον Bayer's 3. Λένε ότι πρέπει να υπάρχει συμβουλευτική από κάποιον για να βάλει Bayer's 3, αλλά γενικά, επειδή αυτό πάντα δεν είναι εφικτό, ας μην χρησιμοποιεί τον Bayer's 3, ας ζητάει να ξεκαθαρίζει το θέμα μόνος του. Μετά τη διερεύνηση, καλό είναι να επιβεβαιώνουμε ή να προσπαθούμε να διορθώσουμε το αρχικό Bayer's, αν νομίζουμε ότι είναι έτσι, ειδικά στο 3. Αν καταλήξουμε στο ότι είναι πραγματικό, καλό θα είναι να έχουμε μια οριστική λύση και απάντηση στο διαγνωστικό πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητη και δεν είναι καλή η μετάθεσή του στο μέλλον μέσω της παρακολούθησης. Αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμο να γίνεται ιστολογική ταυτοποίηση. Ανοιχτή βιοψία, εξαίρεση της βλάβης, χοντρή βελόνα, core biopsy, οτιδήποτε. Γενικά προτιμούμε την εξαίρεση της βλάβης, έτσι ώστε να έχουμε ιστολογική ταυτοποίηση και αφαίρεση. Καλό είναι, με όλες τις κουβέντα που έχουμε κάνει προηγουμένως, FNA σε μη ψηλαφυτές, μικρές βλάβες που θεωρούνται Bayer's 3,
να μην το κάνουμε, ειδικά αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη λόγω των ψευδώς αρνητικών. Αν έχουμε προσέγγιση η οποία έχει τεκμηρίωση περιχογραφικά ή μαστογραφικά σε τρεις άξονες, ότι έχουμε πάρει όντως δείγμα και η κεταλογία είναι αξιόπιστη και έχουμε τους συνεργάτες κτλ. Μπορεί να γίνει, αλλά η σύσταση, η δικιά μου, θεωρώ ότι προκύπτει αυτή. Αν τώρα δεν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος της ισολογικής επιβεβαίωσης, πρέπει να γίνει σύντομη επανέλεγχος. Το εύρημα δεν πρέπει να μεταβάλλεται στον επανέλεγχο όταν είναι BIRATS 3. Ο αλγόριθμος παρακολούθησης ενός τέτοιου ευρήματος, αν οδηγηθούμε σε αυτό, είναι επανέλεγχος σε 6 μήνες. Αν δεν μεταβάλλεται επανέλεγχος πάλι σε 6 μήνες, αλλά με τους δύο μαστούς, όχι δηλαδή απεικόνηση του ενός μόνο μαστού που έχει το εύρημα, και αν δεν μεταβάλλεται, τίσως επανέλεγχος με μεταβολή του ευρήματος σε BIRATS 2. Καλό είναι, και δεν είναι δικιά μου σκέψη αυτή, είναι από παρατηρήσεις βιογραφικές, να αναφέρεται, ειδικά αν υπάρχει κάποιο θέμα ή από την ασθενή ή από τον ακτινοδιαγνώστη ή από τον κλινικό γιατρό, η σημείωση. Αντί του επανελέγχου, προτείνεται η ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης λόγω προβληματισμού ασθενούς ή κλινικού γιατρού. Το θεωρώ χρήσιμο. Ψάχνοντας να βρω BIRATS 3 που τα παρακολουθούν, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, αλλά μερικά υπάρχουν. Είπαμε προηγουμένως ότι στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου αλλά και παρακολούθησης καλό είναι να γίνεται καταγραφή των BIRATS 3. Άρα λοιπόν, μια τέτοια βλάβη, γίνεται μια τοπιστική μαστογραφία, αναλύεται, γίνεται ένας υπερηχογραφικός έλεγχος, είναι αρνητικός, γίνεται μια βιοψία, προκύπτει αδένωση. Όμως υπάρχουν και τέτοιες βλάβες που μπαίνουν σαν BIRATS 3, ένα ψηλάφιτο εύρημα με αποτιτανώσεις. Το περιμένουν 6 μήνες, το περιμένουν 12 μήνες. Το χειρουργούν μετά και βγάζουν καλοήθεια αγκιακή δυσπλασία. Αγκιακή δυσπλασία. Ναι. Αυτός ο όγκος. Αυτό. Δεν τον πετύχα. Μπορεί. δεν έχω μετά αν τον βγάλανε. Άλλες φορές όμως δεν είναι τόσο τυχεροί. Βρίσκουν δύο αποτιτανώσεις, μεμονωμένη ομάδα. Είπαμε, χαρακτηρίζεται BIRATS 3, ένας χρόνος follow-up, ούτε καν ένα εξάμηνο. Γίνεται έτσι. Αυτό μοιάζει ότι είναι και τα δύο, και πορογενές διθυντικό και DCIS. Στις περιχογραφικές εικόνες τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, θα έλεγα. 3 χιλιοστά λοβιακό διθυντικό. Αυτό. Αυτό που μου μοιάζει εμένα λίγο πιο περίεργο ήταν πορογενές διθυντικό 4 χιλιοστά. Αυτό που δεν μου μοιάζει περίεργο δεν ήταν. Αυτό που δεν μου μοιάζει περίεργο δεν ήταν. Αυτό που δεν μου μοιάζει περίεργο ήταν. Συγγνώμη, να ρωτήσω για δύο λεπτά. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα τι δικό μου. Όχι, δεν δικά μου περιστατικά. Όχι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ακριβώς. Μόνο με αυτό το πράγμα. Σωστό. Σωστό. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι με μόνο αυτό πάμε και χειρουργούμε. Πάντα. Συγγνώμη, ένα πράγμα που δεν υπόθηκε από την αρχή είναι το BIRATS είναι σε κάθε εξέταση. Έτσι, εδώ είναι BIRATS του υπερηχογραφήματος μόνο. Αλλά υπάρχει και BIRATS μαστογραφίας, μαγνητικής κλπ. Και κλινικής εξέτασης. Που ουσιαστικά ο μαστολόγος, ο κλινικός γιατρός κτλ. Θα συνεκτιμήσει όλα τα BIRATS μαζί και θα αποφασίσει. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Έδειξα και στην αρχή ότι BIRATS υπάρχει σε κάθε απεικόνηση. Δηλαδή και στη μαστογραφία και στο υπερηχογράφημα και στη μαγνητική. Δηλαδή μπορεί να έχει τρεις εξετάσεις με τρία διαφορετικά BIRATS. Για τον ίδιο μαστό, για την ίδια βλάβη. Πάντα δείχνοντας εικόνες, δημιουργείται ένα θέμα εντυπωσιασμού και δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, γιατί ακόμα και αν έχεις όλες τις εικόνες, σου λείπει ο ίδιος ασθενής ή σου λείπει το ιστορικό, σου λείπει κάτι άλλο. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα, το ότι το BIRATS αναφέρεται σε ένα εύρημα το οποίο θέλει κλινική συνεκτίμηση. Άρα λοιπόν, μην μένουμε στις εικόνες, που από τις εικόνες δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα, αλλά χρειάζεται συνολική θεώρηση και καμιά φορά ιστολογική επιβεβαίωση.
Σας ευχαριστώ.